Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ήδη σε φάση ομελετίτσας. Τα γατιά είναι σε φάση πανηγυριού. Κοιμήθηκα καλά, ασχέτα που χθες γύρισαμε σχετικά αργά. Δηλαδή, κοιμήθηκα μετά τις 2 και... Αλλά η δικιά σας τα κατάφερε, σηκώθηκε. Θα ξεκινήσω τη μέρα μου με πρωινό και λίγο γρήγορο μοντάζ. Ότι προλάβω, γιατί για κάποιο λόγο είδα ότι ένα από τα vlog το προχθεσινό, δηλαδή αυτό που βλέπετε προχθές, πάντα πάμε περίπου 2 μέρες πίσω, πολύ μικρό μου φαίνεται ότι βγήκε, θα το δω βέβαια. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι μέρες που αυτά που μπορώ να τραβήξω είναι πιο λίγα. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί κάτι δεν μου κολλάει, αλλά τα είδα και είναι αυτά τα πλάνα, δεν υπάρχουν άλλα, δηλαδή δεν είναι ότι χάθηκαν κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Εσείς πώς είστε, για πείτε κανένα άλλο νέο. Μόνο μου μιλάω το μεταξύ αστείο. Αύριο έρχεται ο κέφαλος και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε διάφορα πραγματάκια να κάνουμε. Έλα, καλό. Πράγματα να κάνουμε. Τίποτα. Βασικά έρχεται βράδυ, οπότε εγώ μες στη μέρα έχω πράγματα να κάνω. Κυριακή θα κάνουμε πραγματάκια μαζί. Μεθαύριο θα κάνουμε πραγματάκια μαζί. Αλλά χαίρομαι που έρχεται στο αύριο. Μπράβο. Έχουμε πολλά γενέθλια βασικά αυτές τις μέρες. Όλοι οι εγώκεροι μαζευτήκαν. Όλοι οι εγώκεροι παντού. Θα ήθελα να έχω λίγο παραπάνω εγώκερο μέσα μου. Να είμαι λίγο πιο. Oh. Professional. Να έχω λίγο δηλαδή. Εγώ το μόνο εγώκερο που έχω στο χάρτη μου. Αστείο. Είναι στη. Στη σελήνη μου. Που ρε φίλε. Η σελήνη είναι και το συνέστημα. Και εγώ εκεί βρήκα να έχω τον εγώκερο, αν είναι δυνατόν. Σας έχω πει που έχω ξεκινήσει να πίνω σκέτο καφέ. Έγινε τις προάλλες που είχα πάει στο blog που ήμουν στην Αράχοβα. Απλά σηκώθηκα το πρωί, είχε καφέ φίλτρου και απλά τον ήπια σκέτο. Και λέω, δεν είναι τόσο κακός. Πολύ χαλαρά έγινε η μετάβαση. Δεν το σκεφτόμουν. Έχω αγοράσει πόσες, είχα κόψει τη ζάχαρη καιρό τώρα, χρόνια τώρα και έχω στέβια. Έχω αγορασμένες καινούργιες στέβιες, οι οποίες θα τις δώσω στη μαμά μου. Γιατί δεν τις χρειάζομαι πλέον. Πίνω καφέ χωρίς ζάχαρη και χωρίς στέβια. Πίνω σκέτο καφέ. Ποια είμαι τέλος πάντων. Καίει. Ναι, δεν ήταν λόγω γλυκάδας, ήταν λόγω ότι καίει. Αυτά. Λοιπόν, πάρτε μια μελέτα. Και τα λέμε μετά. By the way, αν έχετε το ίδιο air fryer που έχω και εγώ, αν θέλετε να κάνετε ομελέτα, το μυστικό είναι γενικά να βάζετε λίγα παραπάνω λεπτά, γύρω στα 12 βασικά, αλλά να χαμηλώνετε την θερμοκρασία. Όσο πιο ψηλή θερμοκρασία έχει στην ομελέτα, θα καεί γρήγορα, δεν θα προλάβει να ετοιμαστεί, να ψηθεί καλά μέσα. Παιδάκια, αυτό είναι το πρώτο γεύμα. Πρώτο γεύμα, full ομελέτα και λίγο σαλατούλα. Οπότε ξεκινάμε έτσι τη μέρα μας. Εντάξει, επειδή αγχωνόμουνα πόσο μεγάλο θα βγει, γύρω στα 25 λεπτά θα καταλήξει, θα το λέω, η φάτσα όλα τα λεφτά. Όχι, επειδή αγχωνόμουνα ότι δεν έχω πολλά πλάνα. Είχα βγάλει τελικά με την κάμερα, οπότε, δόξα τω Θεώ, μεγάλο και αυτό το vlog. Ξέρω πόσο σου αρέσει το καπάκι, αλλά αυτό δεν είναι για μας. Θα το πάω μαζί με όλα τα υπόλοιπα καπάκια στη φίλη μας, την Μαρία. Που το έχει ανάγκη. Εντάξει, η Μαρία σε βρήκε. Άιντε, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις το καπάκι. Πέμπτη προπόνηση της εβδομάδας. Μαριγούλα, μαράκι, 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 μαράκι. Μαράκι, τι κάνουμε πέμπτη προπόνηση, με τι ξεκινάμε, που ήρθα στην ώρα μου. Τι είχαμε. Τι είπαμε χθες που θα κάνουμε οπωσδήποτε. Σίγουρα πλάτη, είπαμε. Ποιες τι θα εγώ κάνω πάλι αν γουστάρεις. Και μπροστά χέρια μου αρέσουν. Λέω τώρα. Φτερά θα κάνουμε σίγουρα. Ωραία, φτερά δεν έχω κάνει νομίζω. Πολύ λίγο έκανα. Όχι, ναι, δεν έχω κάνει φτερά. Έχεις κάνει μία άσκηση φτερά. Θες κι άλλη. Θέλω μία φτερά, ωραία. Σίγουρα. Και από πόδια. Καρακολό. Δικεφάλους. Α, δικεφάλους. Πίσω. Α, ναι, οκ. Okay. Α, χέρια, ναι. Θα το βάλουμε μαζί με δικεφάλους των ποδιών. Ωραία, πίσω, ναι. Πίσω, μπράβο. Και θα σου πω, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το. Πάμε να ξεκινήσω. Πλάτη.
φλάτι. Πόσο τέλειο αυτό το καινούργιο το Jim Beam το σετ! Είναι τέλειο! Το ζω μόνη μου, αφήστε με. Γεια σας, να δούμε τι ψαρί πιάνεις. Είναι πολύ καυτό. Γιατί τα λέω. Ας τα ρεμάστα! Μα το πάει, ρε Μαρία! Δύο. Πίσω για πάνω, σε έξω στήθος. Τρία. Τέσσερα. Έξι, κάτω η όμη, συγκεντρώσου. Εφτά, το δεύτερο, θέλω να είναι πολύ καλό. Οχτώ, πίσω για πάνω. 9. Έτσι, μπράβο. Όλα τα αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ το έκανα. Ό,τι δείτε. Πίσω ποδιά. Πάνε και τα φτερά. Κορίτσια, αυτό τι είναι το μεγαλύτερο δώρο της χρονιάς. Είναι δωράκι. Θες να το ανοίξω τώρα? Έλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι δωράκι. Μου το έστειλε ο Μίτσος από Γερμανία. Όταν κλαιγόμουν εγώ από το YouTube ότι χάλασε η καμερά μου, όπως βλέπεις, η εικόνα είναι απέσια.
αλήθεια μου έστειλε. Τη δικιά του την GoPro που μου λέει, εγώ δεν την GoPro. Γιατί να κάθεται και να σου νομίζει ότι είναι τέτοιο. Πάρτε ρε κορίτσι μου. Είμαι ενθουσιασμένη, θα έρχομαι την GoPro, δεν θα κάνω μπαμ. Yay! Yay! Είναι. Είναι βαριά. Είναι βαριά η GoPro. Είναι βαριά η κούπα. Και η GoPro. Για GoPro λέει. Τι. Το ξέρει. Γιατί δεν με τα ξέρει. Μιτσάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Μου έφτιαξες τη μέρα και τα vlog. Για σας δουλεύουμε ρε όλοι. Για σας δουλεύουμε. Ευχαριστούμε Μιτσάρα. Ευχαριστούμε Μιτσάρα. Ωραία. Μόλις τελείωσα προπόνηση και μιας και μετράμε τα γεύματα της ημέρας. Οπα. Δεύτερο γεύμα μετά την πρωινή ομελέτα έχουμε jam beam protein. Γιατί μιλάω έτσι. Βάζουμε μπόλικη, να πιούμε και λίγο παραπάνω νερό χωρίς να το καταλάβουμε. Τι κόλπα κάνω, Θεέ μου. Χθες δεν έφτασα τα 2,5 λίτρα. Πρέπει να αρχίσω λίγο πιο δυναμικά γιατί το έχω πάει πολύ χαλάρα το πράγμα. Δώσε. Που με κοιτάνε περαστική. Τους κοιτάω κι εγώ πίσω. Που λέτε, τώρα πριν πάω στο σπίτι, πάω λίγο μια βόλτα από τη Μαρία και τη μαμά της, τη Χριστίνα, να της δώσω τα καπάκια που έχω μαζέψει. Βόλτα. Για τα μάξι θέλει καθάρισμα, το έχω απέσιο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Λοιπόν, οπότε πάω να τους δώσω τα καπάκια και αν θέλουν να μας μιλήσουν λίγο γι' αυτό, ότι πώς λειτουργεί για τα μαξίδια, τα αφήνω τελείως πάνω τους, δεν ξέρω, δεν σας υπόσχομαι. Θα δούμε. Αλλά ναι, πάω μια γρήγορη βόλτα και πάω σπίτι γιατί δεν έχω τελειώσει το πρωινό μοντάζ. Παιδιά, έχω χάσει σκηνές από αυτό το μοντάζ. Δεν ξέρω. Σπάω το κεφάλι μου, έχω ψάξει παντού και δεν τις βρίσκω. Είναι σαν να χάθηκαν 3-4 πλάνα πολύ σημαντικά που δεν μπορώ να τα βρω ούτε στο κινητό ούτε στην κάμερα πουθενά. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλλον θα κάνω κάποιο disclaimer γιατί είναι αστείο. Έχω εδώ την κυρία τη δήμαρχο. Δημοτική σύμβολο τη Καλυθέα. Ό,τι χρειάζεστε, Χριστίνα Βιτίδη. Έπρεπε να σου είχα κάνει το προκλητικό σποτ. Δηλαδή είναι. Δεν μου κάνει έτσι. Είδες και με έχεις βάλει σπίτι σου τώρα, δηλαδή είναι αστείο. Πάντα είναι ανοιχτό το σπίτι μου. Έτσι! Λοιπόν, είμαι εδώ με τη Χριστίνα και με τη Μαρία. Έχω φέρει τον κουβά μου που αυτά πρόλαβα. Απλά η Μαρία μου είπε ότι Δευτέρα έρχονται για τα καπάκια. Οπότε λέω, ωραία, θα πάω ό,τι έχω και ξαναγεμίζω μετά τα επόμενα. Θέλω να μου πείτε, γιατί με ρωτούσαν σε ένα προηγούμενο βίντεο, αν γίνεται ακόμα, αν μαζεύουμε ακόμα καπάκια. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι τώρα, ας πούμε, που τα έχουν κάνει ενωμένα με τα μπουκάλια τα καπάκια, ότι μπορεί να μην ισχύει, μπορεί γενικά να μην ισχύει, δεν ξέρουμε πού πάνε τα καπάκια, αν όντως βοηθάνε ή όχι. Όποια θέλει να απαντάει φυσικά. Απλά γενικά αυτό, να μαζεύει ο κόσμος καπάκια. Και αν μαζεύει, πού να τα πάει μετά. Να συνεχίσει ο κόσμος να μαζεύει καπάκια. Εγώ κάνω τον κόπο να το. Κι εγώ έτσι. Εντάξει. Ναι, και εγώ το κάνω. Είναι αυτό. Λίγο δύσκολο τώρα αυτή τη στιγμή με το νέο τρόπο που έχουν κάνει. Αλλά ισχύει με τα καπάκια κανονικά. Τα καρότσια δίνονται στα παιδιά. Τα παιδιά τα χαίρονται πάρα πολύ. Ναι. Γιατί είναι τα χέρια τους και τα πόδια τους. Τα καπάκια υπάρχουν διάφορα μέρη που μπορούμε να τα δώσουμε. Όπως Σκλαβινίτης. Δεν ξέρω. Και στο Δήμο μαζεύουν σε διάφορα. Σε διάφορους κάδους υπάρχουν και κάποιοι κάδοι ειδικοί. Οκ, για πες Μαρία. Η χαρά των παιδιών είναι απερίγραπτη, το χρειάζονται. Είναι κάτι αναγκαίο για αυτούς. Θέλω να πω τώρα, εσύ ας πούμε τη Δευτέρα που θα έρθουν από εδώ να πάρουν. Ξέρουμε πού τα πάνε, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε. Όχι, ασχολείται. Εμείς έχουμε μία κυρία που είναι η δασκάλα της Μαρίας. Okay. Που συνεργάζεται με τη ταχυδρομική, έρχεται, γίνει και ταχυδρομική, τα παίρνει και πάει κατευθείαν στην ανακύκλωση. Okay. Από εκεί συνεργάζεται με ένα μαγαζί, ο οποίο. Τα μεταφέρει, και ουσιαστικά λιώνονται, είναι τύπου κορμικό. Ναι, πάνε ανακύκλωση, τους δίνουν τα μετρητά και αυτά τα μετρητά πάνε. Για να αγοράσουμε για να το επόμενο ένα... τέτοιο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Η Μαρία τώρα έχει πάρει ήδη το καινούριο της, οπότε έχουμε εδώ. Πάρει, ναι. Εμείς τώρα αυτά που θα πάνε, ας πούμε. Θα πάνε για κάποιο άλλο παιδί, θα πάνε στο επόμενο παιδί. Τι ωραία. Άρα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας, ας υπάρχει πούμε. Υπάρχει μια σειρά. Και στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο ένας μπορεί να θέλει καρότσι, ο άλλος μπορεί να είναι ορθοστάτη, πι, μια τόλια, τα χημική. Ό,τι θέλει. Ένα ηλεκτρογενικό του καρότσι. Ένα κανονικό καρότσι. Ανάλογα τι ανάγκες του. Ανάλογα τις ανάγκες του. Οκ.
Οπότε, ένα γενικό μήνυμα εγώ τώρα να περάσω, ότι μαζέψτε καπάκια, δεν είναι κόπος, μια σακουλίτσα. Εγώ εντάξει, το κάνω καιρό γι' αυτό έχω τον κουβά. Το... αυτό, παιδιά, το έχω από πάρα πολύ μικρή και ήταν τα σκουπίδια που είχα παλιά στο γραφείο μου, ας πούμε. Και μετά, επειδή δεν χρειάστηκα δεύτερο, και μάζευα καπάκια εδώ, ας πούμε. Να πούμε όμως, τα καπάκια είναι, μαζεύονται μόνο του νερού. Του νερού, ναι. Χυμό, από το χυμό και γάλα. Οκ. Okay. Έχω φέρει μερικά. Αυτά τα καπάκια, ναι. Λώνουνε. Οκ. Okay. Συγκεκριμένα. Οκ, okay, καλό και αυτό, γιατί πολλές φορές δεν είναι... Ανέστη! Κλείς την πόρτα, έκανε λιγότερη φασαρία! Α, οκ. Έχουμε εδώ πέρα όλο το τέτοιο. Όλο το σοϊ. Όλο το σοϊ. Οπότε, παιδιά, μαζέψτε καπάκια, είναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε, αφού όλοι τα χρησιμοποιούμε, βάζετε σε μια σακουλίτσα και όποτε μπορείτε πάτε σε ένα σκλαβενίτη, υπάρχουνε. Όταν τα παίρνουνε. Ή βλέπεις, δηλαδή βλέπεις που μπορεί να μαζέψεις καπάκια, αλλά εφόσον ισχύει, ξέρουμε ότι ισχύει ακόμα, συνεχίστε να το κάνετε αυτό. Και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας και που μου ανοίξετε το σπίτι για μια ακόμη φορά. Πάντα. Α, και να πω ότι τα κορίτσια εδώ είναι τα κορίτσια που κρατούσαν τον Αχιλλέα, που σας είπα σε προηγούμενο βίντεο που τον βρήκαμε, αλλά τον βρήκαμε λίγο πριν το Πάσχα. Και λέω στην κοπέλα που μας έφερε σε επαφή ότι μπορούν να τον κρατήσουν μια εβδομάδα. Θα έρθω να τον πάρω, είναι Πάσχα. Είχα προγραμματίσει να πάω Θεσσαλονίκη και τον κρατήσανε εδώ πέρα. Που είχαν ήδη μια γατούλα η οποία δεν τον γούσταρε και ιδιαίτερα. Βέβαια, νομίζω ότι τον γούσταρε τον τεράτσι. Και μέχρι τώρα δεν γούσταρε κανένα. Ωραία. Οπότε δεν ήταν θέμα του Αχιλλέα, όπως ξέρετε. Ναι. Τόσο καλό γατί. Δεν θέλει άντρα. Δεν δεχόμαστε άντρε. Ναι, αλλά τη έφερε δεύτερο άντρα τώρα. Και πάλι δεν το δέχεται. Αφού δεν θέλει άντρα. Το έχει πει γυναίκα, δεν θέλω άντρα. Μήπως τελικά αυτό είναι το μυστικό, να μείνουμε μόνο γυναίκες. Μήπως λέω εγώ τώρα. Διαλέγει. Εντάξει, έχει χαρακτήρα η δικιά μου. Είναι μοναδική. Αυτό. Οπότε τέλος πάντων. Και είναι επανάληπτη. Και είναι επανάληπτη, ναι. Και είναι επανάληπτη. Κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Και. Που... Μην πελάτε τα καπάκια, είναι κρίμα. Και εσύ που προσφέρεις πάντα και έρχεσαι και δεν ξεχνάς ούτε εμάς και βοηθάς στο έργο αυτό που κάνουμε όλοι μαζί εμείς. Τίποτα. Κι άντε, με το τι λέμε καλή θητεία για τα... Καλή θητεία. Θα φτιάξουμε ένα δήμο πιο ωραίο, πιο καθαρό και προσβάσιμο για όλους. Αυτό, πολύ σημαντικό. Προσβάσιμο για όλους. Είμαι σίγουρη θα κάνεις πολύ καλή δουλειά. Νάτος. Αυτός είναι. Εδώ. Αυτός είναι ο άντρας. Ο άντρας. Αυτός είναι ο άντρας που δεν θέλει γυναίκα. Αυτός είναι ο άντρας, όμορφος. Κλείνω. Πες μου λίγο, Χριστίνα, τι έχεις κάνει εδώ, με φιλεύουν κιόλας τα κορίτσια. Έχουμε σαλατούλα πολύ ωραία. Εδώ τι κρεατάκι είναι, είπες μοσχαρί. Μοσχαράκι, ναι, σαν κοκκινιστό με πατατούλα. Και πατατούλα. Πολύ λίγο φέτα. Τυράκι, εδώ φιδέ. Φιδέ είναι για... Ναι, για σένα. Ωραία, για μένα. Εγώ, συγκεκριμένα, θα φάω κρεατάκι με τη σαλάτα, γιατί αποφεύγω τους υδατάνθρακες. Με βλέπεις, η γλυκούλα μου, διατροφολογούλα μου. Τη βλέπετε, την αποφεύγω την πατάτα, το βλέπεις. Καλεφάλε, δεν με ενοχλεί. Εμένα κάτι μαγείρεψα για να δέξεις. Μα μαγείρεψες. Μα τι μαγείρεψα. Αυτό δεν είναι μαγείρεμα, είναι αυτό είναι γρήγορα. Γρήγορα και έχει κάνει εδώ πέρα γκουρμέ. Τι γκουρμέ. Και ο κοντιζάστα σου έβαζε 10 στα 10. Έλα, τρώμε και την κάνω γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Δείτε πώς κυκλοφορώ έξω. Απλά για να πάω να πάρω από τα μάτια τις μπότες μου. Που τις έχω αφήσει από το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Για να καταλάβετε πόσο καιρό έχω αφήσει τις μπότες εκεί. Okay, let's do it. Oh shit! Amar, gotta order another one now. No, it's okay. Really? It's okay. Back to one. Reset. He only had to do one thing. You only had one job. Pame ligo. Ήρθαμε στο Καπ-Καπ! Μου την όπειρα! Τη χάλασα! Θα δείτε το ταβάνι! Oh my god! You know, now that I look at the ceiling, it looks like Poor Things! Like something, a scenery from Poor Things! Ναι! Yep! Look at it! Look how it looks! Like it's From what? Poor Things, the movie! Yeah! Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι μιλόπιτα και αυτό είναι μαντπάιο. Με bueno! More apple pie than the other one, right? Everything is caramel here.
This is caramel. Yeah. Everything. But is it more apple pie than the other one? I don't know. Are we that slowly bite, getting there? That bite didn't have any apple. Γύρισα. Χαίρομαι που γύρισα νωρίς γιατί δεν την πάλευα. Αλλά ήταν λίγο έκτακτο και αυτό. Και είχα πραγματάκια να κάνω, αλλά δεν τα έκανα όλα. Επειδή αύριο δεν έχω προπόνηση και επειδή αύριο έχω δύο γενέθλια και μάλιστα το ένα γενέθλιο είναι με δύο ανθρώπους, άρα έχω τρία γενέθλια και πρέπει να πάω να τους πάρω και δώρο. Άσχετο τώρα μετά. Πίσω έχω αφήσει μια σακούλα και ο Inspector Gadget προσπαθεί να την... Είμαστε στην ομοζαίνηση εδώ. Να ανακαλύψει τι έχει μέσα. Τέλος πάντων, έχω τα γενέθλια, είναι ευκαιρία. Φουλούστηκα σήμερα, ήταν προγραμματισμένο. Έχω κάνει στραβά τη χωρίστρα μου. Ναι, έχω κάνει στραβά τη χωρίστρα μου. Και κανείς δεν μου είπε τίποτα. Καλά, θα μου πεις γιατί να μου πούνε. Γιατί να μου πούνε. Να μου πούνε, κοπέλα, μου έχεις κάνει στραβά τη χωρίστρα σου. Καλά, μικρό το κακό, αλλά ναι. Την κάνω εδώ, εδώ περίπου. Τέλος πάντων, θα κάνω αυτό πάλι το ματσοφλάρι. Έχω βρει τη χαρά μου αυτό. Το ζω μόνη μου. Αφού αύριο δεν έχω προπόνηση, ευκαιρία. Πήγανε και οι δύο τώρα, τους βλέπετε, απίστευτο. Μια σακούλα είναι, δεν είναι κάτι. Γιατί τρελαίνονται έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στα δικά μας. Τι θέλω να πω, άχνε αύριο θα πάω για brow lift στο Glow Bar. Στα κορίτσια μου, στο Περιστέρι. 12 η ώρα, οπότε... Θα κάνω ολοκληρωτικό ποτέ. Τώρα στο, όσον αφορά το What I Eat in a Day, εντάξει, δεν πηγαίνω κάθε μέρα στα Ιρλανδέζικο, οπότε δεν είναι αυτό το καθημερινό που τρώω όπως μπορεί να καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά, όπα, πήρατε μία γεύση του τι περίπου τρώω. Βέβαια, τώρα να φάω κάτι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλω να φάω κάτι. Να σας πω την αλήθεια. Δεν θα με χάλαγε. Α, το βρήκα! Ξέρω τι θα φάω. Λοιπόν, θα κάνω popcorn, έτσι λίγα popcorn, 100 γραμμάρια ξέρω εγώ και πολλά λέω, που και σε χορταίνουν και είναι υγιεινά, μου αφήνει διατροφολόγος μου αν τα μαγειρεύω μόνη μου και δεν είναι τα έτοιμα τα λατισμένα. Γιατί μόνη μου τα κάνω πάρα πολύ απλά, δεν βάζω τίποτα. Νομίζω βάζω ελάχιστο ελαιόλαδο, δεν θυμάμαι, μπορεί να μην βάζω κιόλας. Άρα, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του What I Eat in a Day. Το πρωί συνήθως τρώω ή μια ομελέτα όπως σας έδειξα. Ή αναβιάζομαι πολύ ή δεν θέλω να μου πέσει λίγο, να είναι κάτι λίγο πιο ελαφρύ. Κάνω γιαούρτι με ένα σκούπ πρωτεΐνης μέσα και σπόρους λιναρόσπορου και τσία. Για να είναι και χορταστικό και να φουσκώσει το στομάχι μου, να με χορτάσει. Μετά, μεσημέρι δεν τρώω κάτι συγκεκριμένο. Φροντίζω να έχω πρωτεΐνη και σαλάτα, αποφεύγω υδατάνθρακα. Δηλαδή ρύζια, πατάτες, όσο μπορώ. Δηλαδή αυτό είναι το πλάνο, εκτός αν κάτι προκύψει και τρώω έξω και δεν είναι στο χέρι μου. Και βράδυ συνήθως τρώω κάτι πιο ελαφρύ. Πάλι φροντίζω να έχω μέσα πρωτεΐνη, ίσως λίγο λιγότερη ποσότητα. Πάλι αποφεύγω υδατάνθρακες, τυπουρίζια κτλ. Ή ας πούμε ένα ωραίο βραδινό είναι, δεν τα ήξερα αυτά πριν γνωρίζω τον διατροφολόγο μου, λέγονται Thin Crisp. Και είναι, μοιάζουν με τα cream crackers, αλλά είναι πιο λεπτά. Τέλος πάντων, φανταστείτε, πολύ πολύ λεπτές, σαν cream crackers φανταστείτε. Έτοιμοι κιόλας. Και βάζω πάνω Φιλαδέλφια τυρί, ντοματίνια, ελίτσες, ριγανίτσα, αλάτι και αυτά. Και έχω και ένα αγγουράκι έτσι για την αλλαγή στη γεύση και τρώω αυτό. Οπότε, ναι, συνήθως κάνω τέτοιο ραδινό κάνω. Μου αρέσει γενικά, μου αρέσει, δεν τρώω. Μου αρέσουν πολύ τα μυδιακά. Άρα φίλε, είναι φούρσα με υδατάνθρακα. Μου άρεσαν παλιά, τα λέγαμε με τους γονείς μου στην σπίτι μας, ο λύκος, τα δημητριακά λύκος. Είναι αυτά τα, πώς λέγονται, που είναι ένας λύκος πάνω. Πόσο μου αρέσουν αυτά, μου δεν τα τρώω. Και δεν τρώω, δεν πίνω και χάλα πλέον. Αλλά ναι, θα ήθελα να φάω τώρα αυτό, αλλά και δεν το έχω και δεν το φάω. Λοιπόν, άντε κάνω τα... Πατπάτια. Παιδιά, δεν σας το πω αυτό. Εμείς τα popcorn στο σπίτι μου, με τους γονείς μου, κάθε φορά που μας κάνανε, βλέπουμε ταινίες και αυτά, τα λέγαμε πατπάτια. Δεν ξέρω γιατί. Μας κάποιοι κάνουν πατπάτ. Τα λέγαμε πατπάτια. Δηλαδή, είχαμε συγκεκριμένη γλώσσα. Ενώ έχουμε συγκεκριμένη γλώσσα, αλλά αυτό. Τι θα φάμε, πατπάτια. Όχι popcorn. Εσείς, βασικά αυτό. Έχετε συγκεκριμένη γλώσσα με την οικογένειά σας. Λέτε λέξεις που δεν τις λένε οι άλλοι. Και τις λέτε μόνο εσείς μέσα στο σπίτι σας. Αν ναι, γράψτε μου στα σχόλια. Θέλω πάρα πολύ να δω. Επίσης, να συμπληρώσω στο What I Eat in a Day, όσον αφορά και τα συμπληρώματα, ότι παίρνω, καλά αυτό δεν είναι συμπληρώματα, τα πρωινά χάπι για το θυροειδή,
Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, θα το τσεκάρω. Και το βράδυ πριν κοιμηθώ, αν έχω πάει γυμναστήριο εκείνη την ημέρα, παίρνω μαγνήσιο, είτε σε shot είτε σε happy. Επίσης παίρνω το Night Burn από Jim Beam, που με κάποιο τρόπο καίς το βράδυ στον ύπνο σου. Παίρνω προβιωτικά, για να είμαι καλησπέρα, να είμαι σωστή. Και γκάμπα, που δεν θυμάμαι τι είναι το γκάμπα, το έχουμε ξαναπεί. Τώρα δεν μου έρχεται, αλλά μου το ζήτησε διατροφολόγος, οπότε αυτά είναι τα 4 supplements που παίρνω το βράδυ. Ειδικά το μαγνησιό. Έχει τελή γεύση. Γεύση λεμόνι. Τι ρίξανε πάλι. Στα καλά νέα, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά σκάνε σιγά σιγά τα πατπάτια. 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 Δώστε πόνο, πατπάτια. Ουι. Εδώ είσαι. Τέλεια ποπκορνάκια. Έτοιμα να τα απολαύσω. Καληνύχτα με γενιούλα. Λοιπόν, τα έχω τελειώσει πριν αρχίσει. Πες καληνύχτα, Αχιλέα.